πρόεδρος του Συλλόγου, αγαπημένος Θεσσαλονίκης. Εμείς καταγγέλουμε αυτή τη διοίκηση, η οποία συνειδητά πιστεύουμε απαξιώνει την υπηρεσία της καθαριότητας. Αυτό φαίνεται γιατί πολλές φορές επικαλείται την έλλειψη προσωπικού. Την ίδια στιγμή γνωρίζουμε ότι συνέβαλε στις απολύσεις των συναδέλφων που ήταν παρατασιούχοι εδώ και χρόνια. Και μάλιστα στα δικαστήρια και αυτοί που κέρδισαν την έφεση για να παραμείνουν στη δουλειά, την αγωγή, συγγνώμη, για να παραμείνουν στη δουλειά, η διοίκηση έκανε έφεση. Όταν επικαλείται έλλειψη προσωπικού, η ίδια έχει συμβάλει στην έλλειψη προσωπικού. Όσον αφορά τα ΜΑΠ που είναι πραγματικά οι συνάδελφοι παίζουν τη ζωή τους και έχει αποδειχτεί αυτό από τα καθημερινά ατυχήματα που συμβαίνουν. Δεν είναι μόνο τα θανατηφόρα ατυχήματα. Σε καθημερινή βάση υπάρχουν ατυχήματα. Άλλα σοβαρά και άλλα τα οποία περνάνε γιατί εντάξει, είναι πιο ελαφριά και δεν ακούγονται. Αν πάμε στα εργοτάξια καθαριότητας, θα δούμε μια κατάσταση στην οποία άδεια πραγματικά. Δηλαδή συνάδελφοι, 5-6 συνάδελφοι να βγάλουν τη δουλειά, 50 και 100 σε προηγούμενα που υπήρχαν μέσα σαν δυναμικό των εργοταξιών. Αυτή η κατάσταση δεν πάει άλλο. Οι εργαζόμενοι πρέπει να αντιδράσουν και να ακουστεί και στη διοίκηση γιατί μας κοροϊδεύουν. Πραγματικά μας κοροϊδεύουν τόσο καιρό, όλο υποσχέσεις και στο φινάλι δεν γίνεται τίποτα.